Μια πολλά καλή χρονιά. Τα πούμε όμως πιο καλά την επόμενη που θα είναι και η πανηγυρική εκδήλωση. Θα κόψουμε και την πίτα μας. Σήμερα είναι έκτακτο, μην αναλωθούμε σε αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν στην επόμενη, μετά τις εκλογές, θα κάνουμε την πρώτη συνεδρίαση. Εκείνη θα είναι και η πρώτη στην ουσία συνεδρίαση. Θα πούμε ευχές, θα κόψουμε την πίτα μας και ό,τι άλλο συνεπάγεται και την ημέρα. Να προχωρήσουμε. Ένα είναι το θέμα. Μόνο είχαμε πει, νομίζω, Πρόεδρε, έχουμε ένα έκτακτο με το θέμα του γνωστού ταξιδιού. Είχαμε σκοπό να κάνουμε ένα συμβούλιο, αλλά μας προέκυψαν εκλογές. Οπότε, επειδή θα γίνει το ταξίδι στις παραμονές των εκλογών, παρακαλούμε να βάλουμε ένα θέμα για την έγκριση της μετάβασης στην έκθεση στην Κωνσταντινούπολη. Συμφωνείτε? Ναι, σύμφωνα με το... Όχι, το ξέρουμε, αλλά λόγω του ότι μας πιέζει ο χρόνος, είναι 22-25 του Ιανουαρίου η έκθεση. Πίστοση, για την πίστοση. Να μην υπάρχει λογιστική εκκρεμότητα. Άμα το θέλουμε απολογιστικά, γιατί είναι... Πρέπει να προηγείται η απόφαση. Έχουμε. Έχουμε απόφαση συμμετοχή στις εκθέσεις. Είχαμε εγκρίνει τη μετάβαση. Δεν είχαμε εγκρίνει την πίστοση. Βλέπετε την εγκρίνηση του πριν πρώτα το 2015. Ακριβώς. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Συμφωνούμε εμείς. Λοιπόν, να συζητήσουμε πρώτα το έκτακτο μας θέμα, το οποίο αφορά τα έξοδα ενοικίασης της θέσης και κατασκευής εκεί στην έκθεση, που ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ και στα έξοδα διαμονής και διερμηνέα, όπως σας αναφέρεται εδώ, ποσού 1.500 ευρώ στο σύνολο 4.000 ευρώ. Εγκρίνεται, συνάδελφοι? Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Όχι, κατά πλειοψηφία. Μα πάει κατά πλειοψηφία, δεν θα πέρασε. Ομόφωνο, ναι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Αν πούμε το έκτακτο ότι δεν έχει έκτακτο, δεν θα περάσει, δεν θα εκδίδει από την περιφέρεια. Πάμε στο πρώτο. Πάμε στην έκθεση. Πάμε στο πρώτο. Θα στο εγκρίνουμε, να πάτε. Δικαστικό είναι, αφού το πήραμε ομόφωνα την απόφαση. Ναι, παιδιά. Συμφωνείτε? Προχωρούμε. Αλλάξτε την πρόσκληση. Θα την βάλετε έκτακτο θέμα με δύο θέματα. Ο διευθυντής αυτό είπε. Σαν πρώτο θέμα. Θεωρητικότητα βλέπω. Όχι, πρόσκληση με δύο έκτακτα θέματα. Ωραία. Οπότε προχωρούμε στο πρώτο και το βάζουμε αυτό δεύτερο. Βάζουμε σαν δεύτερο θέμα. Προχωρούμε στο πρώτο έκτακτο. Ωραία. Μην βάζετε έκτακτο θέμα. Στην πρόσκληση να γράψετε δύο θέματα. Δύο θέματα. Ακριβώς. Έχουμε συνοηθεί από ώρα κακώς. Προχωρούμε στο πρώτο θέμα μας. Προχειρότητα μου. Προχωρούμε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Πρώτο θέμα, έγκριση για καθορισμό τρόπου κρίσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την προβολή των κομμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας ζητά να διαθέσουμε χώρους στα κόμματα και στους υποψηφίους για τη διαφήμιση τους. Εμείς αποφασίζουμε και προτείνουμε τα διαφημιστικά πλαίσια του Δήμου στη διάθεσή τους, όπου υπάρχουν αυτά, καθώς επίσης τους δίνουμε και το δικαίωμα να τοποθετήσουν ένα κινητό διαφημιστικό ξύλινο πλαίσιο διαστάσεων περίπου 2 τετραγωνικών μέτρων στις πλατείες των δημοτικών κοινοτήτων, τόσο της Χρυσούπολης όσο και της Κεραμωτής, και καθώς επίσης και στις κεντρικές πλατείες των υπολείπων τοπικών κοινοτήτων. Συμφωνείτε, εγκρίνετε? Εγκρίνεται ομόφωνα. Και προχωρούμε και στο δεύτερο μας θέμα,
Πόσο είναι το κοντή στο δεύτερο θέμα? Είναι συνολικά. Θέλετε αναλυτικά. Αναλυτικά υπάρχει για την ενοικίαση της θέσης και της κατασκευής. Είναι... Πάμε, με την... πάμε με το εμπορικό επιμελητήριο μαζί. Ακριβώς. Ναι, αλλά εδώ πέρα, επειδή ήταν να πάμε πέντε, οι τέσσερι δήμοι και το επιμελητήριο, τα 17 χιλιάρικα διαιρούνταν δια πέντε. Έβγαινε γύρω στα 3.300. Τώρα θα πάει πέντε. Τώρα θα πάνε τέσσερι. Ποιος θα έρχεται? Δεν έρχεται το Δήμος Παγκαίου από εκεί. Οπότε είναι τρεις οι δήμοι, Θάσο, εμείς και Καβάλα. Αυτή είναι η έκθεση τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβή η έκθεση. Είναι, 22, είναι από 22 μέχρι 25 Ιανουαρίου. 22 μέχρι 25. Μέχρι και 24. 25, 25. Ναι. Εμείς λόγω εκλογών 24 θα κάνουμε. Φροντίσαμε αυτή που θα πάνε, αλλά αυτή που δεν πρέπει να είναι. Σημερινή μας συνεδρίαση έχει και λίγο γέλιο. Εντάξει. Λοιπόν, στο σύνολο είναι το ποσό των 4.000 ευρώ. Ναι, εγκρίνεται συνάδελφε. Ναι. Εγκρίνεται. Φυλάδια έχουμε. Ναι. Τώρα το κάνουμε, θα είναι έτοιμο το πάρουμε μαζί. Αγγλικά, τουρκικά δηλαδή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίασή μας. Συγγνώμη. Θέλατε κάτι? Διαστάσεων 10x10. Αυτό ψηφίζει. Εντάξει. Γεια σας. Τι να κάνουμε, με σπιτάκια. Θα κουβαλάμε και τα σπιτάκια αυτού τώρα. Άλλο τι θα κάνουμε. Μην ξεχάσετε, συνάδελφοι, να υπογράψετε τα πρακτικά.